Άρα, αν τη νέα δομή λειτουργήσει μέσα στον Απρίλιο, σημαίνει ότι μέσα στον Ιούνιο μπορούμε να κλείσουμε το βαθύ. Σας έχω ήδη καλέσει, κύριε Δήμαρχε, και τους Προέδρους των Κοινοτήτων σε μια ομάδα εργασίας να δούμε όλα τα θέματα, τα οργανωτικά που απαιτούνται για το κλείσιμο της δομής, για την παράδοση της τοπική κοινωνία, και ήδη έχουν μεταφερθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τα απαραίτητα κονδύλια για να σχεδιάσουμε και τη μελλοντική χρήση αυτή του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Θέλω να σας πω, κύριε Δήμαρχε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ειλικρινά σας καλώ συναδέλφους, γιατί είτε ανήκει στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είτε στο Περιφερειακό, είτε στο τοπικό, δηλαδή στο Δήμο, είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ορκιστεί να υπηρετήσουμε το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Χρειάζεται στις δύσκολες στιγμές να βάλουμε όλοι πλάτη. Για την αποσυμφόρηση αυτών που ήδη μπήκανε παράνομα στη χώρα μας από 1η Μαρτίου, ψάξαμε να βρούμε δύο δομές στην ενδοχώρα. Και θέλω δημόσια να συγχαρώ 4 παρατάξεις στο Δήμο Συνδικής Ερών, η οποία είναι ένας ακριτικός μικρός δήμος στα σύνορα της Ελλάδος, η οποία όταν του ζητήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση να φιλοξενήσουν αυτούς που σήμερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο σε ένα κλειστό κέντρο στο Δήμο, στην αρχή υπήρξαν αντιδράσεις. Κατέβηκαν οι κάτοικοι στους δρόμους και αρχικά, θα το πω με λύπη, όταν ρωτήθηκε ένας από αυτούς σε αθηναϊκό ραδιόφωνο τι έχεις να απαντήσεις στους νησιώτες που για τόσα χρόνια σηκώνουν τόσες χιλιάδες μετανάστες στην πλάτη τους, είπε αυτός, τους έχουμε καλή δύναμη, αλλά εμείς δεν θα πάρουμε κανέναν. Αλλά, 2 μέρες μετά, μαζευτήκαν οι 4 παρατάξεις, οι οποίες έχουν μεγάλες διαφορές, όπως καμιά φορά προκύπτει σε μικρές κοινωνίες, και δώσαν τα χέρια. Και κάναν μια κοινή ανακοίνωση και είπαν: εμείς ναι, θα δεχτούμε τη μία δομή για να πάρουμε από το Βόρειο Αιγαίο αυτούς οι οποίοι μπήκαν τον τελευταίο μήνα. Για να πάρουν το δικό τους χωριό, αυτούς που τώρα είναι υπερπλήρες στο δικό μας χωριό. Και αυτό ελπίζω να είναι ένα παράδειγμα. Κανείς δεν θα είναι χαρούμενος με οτιδήποτε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Κάποιοι θα πούνε εδώ πέρα: μείνει η δομή στο βαθύ. Κάποιοι θα πούνε να πάνε εκεί. Το θέμα δεν είναι να μοιράζουμε το πρόβλημα. Είναι να έχουμε μια συνολική πολιτική μείωση των ροών. Και σας είπα πως αυτή η πολιτική ήδη εκφράζεται και σας είπα τα ίδια πραγματικά αποτελέσματα. Αυτό που εγώ ζητάω από τη ΣΑΜΟ και θα ήθελα να το πάρουμε ομόφωνα. Να βάλουμε στην πάντα ο καθένας τις μικρές του διαφορές. Να κλείσουμε το βαθύ, να ανοίξουμε μια δομή στη Ζερβού, λίγο μεγαλύτερη από τον αρχικό σχεδιασμό, πολύ μικρότερη από την υπερδομή που λέγαμε πριν. Κλειστοί και ελεγχόμενοι, και να δείξουμε πρώτον την ενότητα του ελληνικού λαού σε μια κρίση, να δείξουμε ότι μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις που λύνουν προβλήματα και όχι απλώς τα βάζουμε κάτω από το χαλί, και να σταματήσουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που σήμερα βαρύνει τη ΣΑΜΟ. Μπαίνοντας σήμερα με το αυτοκίνητο, περνώντας τη διαδρομή από το αεροδρόμιο και μπαίνοντας στο χωριό, είναι φανερό ότι αυτό που βιώνεται εδώ δεν είναι διατηρήσιμο. Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας ομιλητής από εδώ θα έχει κάτι να προτάξει και θα έχει δίκιο σε πολλά που θέλει να πει. Ας μην τα πούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση. Ας πούμε ομόφωνα σήμερα ότι θέλουμε να κλείσει το βαθύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Και χρειάζεται όλοι να βάλουμε πλάτη. Και όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Ας μην πούμε ο καθένας από εμάς σήμερα τα μικροπολιτικά μας και τα μικροκομματικά μας. Τα σέβομαι. Δεν τα υποτιμώ. Με σεβασμό το λέω. Δεν το λέω υποτιμώντας την όποια αντίδραση. Και λύση δεν είναι να παραμείνει αυτό που έχουμε σήμερα. Λύση είναι να κάνουμε κάτι μικρότερο και ασφαλέστερο και γρήγορα για να μην έχουμε το καλοκαίρι αυτή την κατάσταση που βιώνουμε εδώ. Ελπίζω ότι όλοι τελικά θα πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε γράψει σπίτι μας να πούμε. Θα βάλουμε πλάτη να βρούμε μια λύση. Και εγώ θα είμαι διαρκώς εδώ, το έχω υποσχεθεί, το έχω δείξει στην πράξη για να βεβαιωθούμε ότι η λύση που θα συμφωνήσουμε θα εφαρμοστεί κατά γράμμα. Ευχαριστώ.